Φίλες και φίλοι, χαίρετε το πολύ αναμενόμενο βίντεο των ημερών, τοξικοί παπούδες και εγγόνια. Όπως σας έχω υποσχεθεί, μετά που κάναμε ε, εκείνη τη σειρά του βίντεο για το no contact με στους γονείς των ενηλίκων παιδιών, ε, προέκυψε και το θέμα του πώς συμπεριφέρονται οι τοξικοί γονείς μας στα εγγόνια τους τοξικοί παππούδες και εγγόνια. Και σας είχα πει σε εκείνο το βίντεο να γράψετε στα σχόλια ή να μου στείλετε μέσω προσωπικού email αν τυχόν έχετε κάποιες ιστορίες που θέλετε να μοιραστείτε ή να συζητήσουμε. Και έχω μαζέψει πολλά. Θα ξεκινήσω με το email μια νεαρή κοπέλα. Είναι ευτυχώ ένα σύντομο email. Είπαμε να είναι σύντομα και περιεχτικά και ουσιαστικά τα email μα. Καλησπέρα, κυρία Θέκλα. Χαίρομαι πολύ με το θέμα που θίξατε σχετικά με του τοξικού παππούδε μου τυχαίνει να είχα τοξικούς παππούδες και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι θεωρώ ότι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σχέσης των γονέων μου. Εδώ να πούμε ότι η σχέση των γονέων επηρεάζει πάρα πολύ και τη ψυχή των παιδιών, τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε εκείνη τη σχέση των γονέων. Και επίσης να πούμε, γιατί είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι όλοι οι γονείς τοξικοί, δεν είναι όλοι οι παππούδες τοξικοί και ότι μπορεί να υπάρξουν και τοξικά ενήλικα παιδιά. Οι περιπτώσεις οι οποίες συζητούμε, οι περιπτώσεις οι οποίες αναφερόμαστε, είναι οι περιπτώσεις οι οποίες συμβαίνουν. Επειδή τα μικρά ελάχιστα, ελάχιστα σχόλια κάτω από τα βίντεο λέει καλά δεν έχει τοξικά ενήλικα παιδιά, βεβαίως και έχει τοξικά ενήλικα παιδιά. Βεβαίως και έχει. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να είναι ο γονέας μια ισορροπημένη προσωπικότητα, να είναι μια υγιής προσωπικότητα και να μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο θα εξελιχθεί σε ένα πρόσωπο, με ένα στυλ προσωπικότητας. Συνήθως μπορεί ο γονέας να είναι ένα ο ίδιος και το παιδί να βγει ένα μεγαλώνοντας ή να είναι συνεξαρτώμενος και να λειτουργήσει με σε τέτοιο τρόπο ώστε να υποθάλψει το μεγάλωμα ενός ναρκισσού παιδιού. Και είπαμε ότι υπάρχουν και τα στοιχεία της κληρονομικότητας σε σχέση με το στυλ προσωπικότητας, αλλά παίζει εξαιρετικό ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο, ουσιώδες ρόλο η διαπαιδαγώγηση και τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Δηλαδή θα έλεγα ότι μέχρι το πέρας της εφηβείας μας, της ψυχοσυνοσθηματικής περίοδου της εφηβείας, δηλαδή μέχρι τα 26 χρόνια περίπου για τα κορίτσια και μέχρι τα 28 για τα αγόρια, τα βιώματα μας όλα αυτά τα χρόνια επηρεάζουν δραστικά τη σχέση που θα έχουμε με τον εαυτό μα, το στυλ προσωπικότητα που θα αναπτύξουμε τελικά και τη ψυχική και σωματική μα υγεία. Άρα, αν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα σπιτικό που οι γονεί μεταξύ του δεν έχουν υγιή σχέση και έχουν προβλήματα, αυτή η προβληματική σχέση των γονέων δυστυχώ θα έχει οπωσδήποτε σοβαρό αντίκτυπο στη ψυχοσύνθεση των παιδιών του και στη ψυχική υγεία και ισορροπία των παιδιών του και στην ικανότητα των παιδιών του να δεσμεύονται και να συνδέονται ουσιαστικά με τον εαυτό του και με τους άλλους. Η Αρεφίλη λέει: Μου τυχαίνει να είχα τοξικού παππούδε και από τι δύο πλευρέ, οι οποίοι θεωρώ ότι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τη σχέση των γονέων. Και η εξέλιξη τη σχέση των γονέα σου έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τη δική σου σχέση με τον εαυτό σου. Η μαμά τη μαμά μου από τη μια, επειδή η μαμά μου έψαχνε απεγνωσμένα τρόπο να ξεφύγει από αυτήν, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον πατέρα μου, χωρίς να το πολυσκεφτεί. Άρα, η μια τοξικιά ήταν η γιαγιά από την πλευρά της μαμάς, και λέει η μαμά μου έψαχνε απεγνωσμένα τρόπο να ξεφύγει από αυτήν, και έπεσε πάνω στον πατέρα μου, χωρίς να το πολυσκεφτεί. Και η μαμά του μπαμπά μου, από την άλλη, επειδή πολεμούσε συνεχώς τη μαμά μου, ωραίες γιαγιάδες, οι γονεί μου θα χώριζαν, όπως και να έχει, αλλά η συμπεριφορά της οικογένειας του μπαμπά μας ανάγκασαν να βιώσουμε στο σπίτι μια περίοδο σοβαρής κατάθλιψης της μαμάς και πολλά κλάματα. Το έλεγα προχθές και με την Αριστονίκη και όταν γυρίσαμε το βίντεο, το συζητούσαμε και το έλεγα και με μια άλλη φίλη, ότι για χρόνια έχει μελετήσει η επιστήμη της ψυχολογίας την αρνητική επίδραση που έχει στη ψυχολογική υγεία των παιδιών, η κατάθλιψη, η αδιάγνωστη και αθεράπευτη της μητέρας. Εγώ τώρα στο 27 μου κορίτσι, πάω μάλλον low contact και με τις δυο μου οι οποίες παραμένουν ζωή. Άρα επιλέγεις τη χαμηλή, απο... χαμηλή επαφή, δηλαδή α, συνειδητά να μην τις βλέπεις και πολύ. Άρα τώρα ένα εγγόνι μας μιλάει για τις τοξικές γιαγιάδες. Απαντάω στα τηλέφωνα όποτε συμβούν, λέγοντας ότι είμαι στη δουλειά. Και όποτε επισκέπτομαι τον πατέρα μου, πηγαίνω να δω τη γιαγιά, προσποιούμενη ότι είμαι καλά απέναντί Είναι οι μοναδικοί άνθρωποι που μετά από τη δουλειά που έκανα με τον εαυτό μου, δεν έχω ακόμα καταφέρει να συγχωρήσω για όσα βίωσα σαν παιδί. Εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ανάγκη να συγχωρήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να συγχωρήσουμε. Και όσο δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον σημαίνει ότι ακόμη μας βλάπτει αυτός ο κάποιος, ο οποίος βρίσκεται ακόμη ζωή και με τον οποίο διατηρούμε επαφή, έστω και low contact. Τις θεωρώ υπέτειες. Είναι ένα θέμα που δεν έχω δείξει ακόμα στη ψυχοθεραπεία που ξεκίνησα πρόσφατα, γιατί θεωρώ ότι πάει πολύ πίσω και ήθελα να επικεντρωθώ στο παρόν. Και ενώ επίση νομίζω πω είναι σπατάλη χρόνο να λύσω τα θέματα μου με αυτέ, αφού δεν εμπλέκονται άμεσα στη ζωή μου και αφού έλυσα τα θέματα που είχαμε με τους γονείς μου. Εγώ θα σου πω αγάπη μου ότι οποιοδήποτε άνθρωπος έχει παίξει ρόλο στην παιδική μας ηλικία, σημαντικό ρόλο, είτε είναι παππούς, είτε είναι γιαγιά, είτε είναι θείο, είτε είναι θεία, είτε είναι ένας πολύ καλός φίλος στο γονέο μας, ο οποίος υπήρχε στο περιβάλλον, είναι σημαντικό να λύσουμε στη ψυχοθεραπεία μέσα μας τα θέματα που μας έχει δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος και όχι απαραίτητο να λύσουμε τα θέματα με αυτό. Σα στέλνω αυτό το mail για να πω την εμπειρία μου όπω ζητήσατε. Κατά τα άλλα, είστε υπέροχοι και μέρο τη καθημερινότητα μου πια. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλή συνέχεια. Αγάπη. Μου. Εδώ θέλω να σα πω, να μεταφέρω λίγο μια δικιά μου εμπειρία, όχι με γιαγιά, με μια γυναίκα η οποία δεν βρίσκεται τώρα στη ζωή, ήταν πολύ στενή ε, φίλη της μάνας μου και πολύ μέσα στη ζωή μας. Πολύ μέσα στη ζωή μας. Ε, ήταν ένα άνθρωπο, ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπούσα πάρα πολύ, δεν λέω ότι το μισώ τώρα, ε, ένας άνθρωπος που όταν ήμουν παιδί πήγαινα πολύ συχνά να, στο σπίτι αυτού του ανθρώπου γιατί ένιωθα ότι εκεί υπήρχε περισσότερη ελευθερία, γιατί ένιωθα ότι εκεί ε, μου δινόταν η ευκαιρία να είμαι πιο ελεύθερη και να είναι πιο επίικες στο περιβάλλον, όχι όπως το πολύ αυστηρό περιβάλλον που είχα στο σπίτι και αυτό το πρόσωπο το, το, είχα ψηλά. Το είχα ψηλά και μάλιστα σκεφτόμουν όλες τις φορές, μα γιατί να μην είναι αυτή η μαμά Και έδειξα πάρα πολύ αγάπη και στο πρόσωπο αυτό και στα παιδιά του πρόσωπο αυτού, μεγαλώνοντας. Συνειδητοποίησα ότι η δυναμική της σχέσης του προσώπου αυτού με τη μάνα μου και με τους γονείς μου γενικότερα λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο ώστε φορές αυτό το πρόσωπο να μου λέει άλλα εμένα και να λέει άλλα σε αυτούς. Δεν βρίσκεται ζωή του πρόσωπο αυτό πλέον. Ε, δεν έχω παράπονο. Είχα παράπονο. Το είπα πριν δέκα χρόνια. Το ξεκαθάρισα. Και είπα ότι ε, ήταν καθόλου αγνά τα συναισθήματα που είχα προς εσένα και προς τα μέλη της οικογένειάς σου. Όμως νιώθω προδοσία, γιατί εγώ ερχόμουν με όλη μου την αθότητα, την αθότητα ενός μικρού παιδιού ή μιας νέας κοπέλας αργότερα και σου έλεγα αυτά που σκεφτόμουν και αυτά που μου συνέβαιναν και σου έλεγα ακόμη και τα παράπονα που είχα για τη μάνα μου και προφανώς μεταφέρονταν τα παράπονα αυτά πίσω από τις κουρτίνες και με ένα διαφορετικό τρόπο και μετά εκ των υστέρων μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι μπορεί το πρόσωπο αυτό να ζήλευε κάπως τη μάνα μου, δεν ξέρω τι, αλλά γενικότερα ενώ ήμουν ένα αθώο μικρό παιδί, το οποίο έβγαινε στη γειτονιά και πήγαινε σε ένα σπίτι το οποίο θεωρούσε ασφαλέ ψυχικά και συναισθηματικά να πάει, δεν ήταν ασφαλέ. Φυσικά θα μου πει το δικό σου σπίτι ήταν ασφαλέ, ούτε εκεί ήταν ασφαλέ. Για μένα, γιατί το μοιράζομαι αυτό, ήταν κεντρικό σημείο στη ψυχοθεραπεία μου να συνειδητοποιήσω ότι εκείνο το πρόσωπο το οποίο εγώ το είχα πολύ ψηλά, και θεωρούσα ότι ήταν ένα μέντορα μου ή ένα πρόσωπο που με έσωζε, στην ουσία ήταν ένα πρόσωπο που με έχουν ακόμη πιο βαθιά. Ε, Ω παιδιά, σαφώ δεν έχουμε ούτε τι γνώσει ούτε την εγκεφαλική ανάπτυξη για να συνειδητοποιήσουμε τι επιδράσει που έχουν πάνω μας στα πρόσωπα, α, τα πρόσωπα, τα ενήλικα που βρίσκονται στο περιβάλλον μα. Παίζουν κέριο ρόλο στη δημιουργία της αυτοεκτίμησης μας, και της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας, οι σχέσεις που δημιουργούν μαζί μας ενήλικες από το περιβάλλον μας. Είτε αυτοί είναι γονείς, είτε αυτοί είναι παππούδες, γιαγιάδες, είτε είναι θείες, θείοι, είτε είναι στενοί φίλοι των γονέων μας, οι οποίοι βρίσκονται συχνά μέσα στη ζωή μας. Για παράδειγμα τώρα σκέφτομαι ότι στη ζωή των παιδιών μια πολύ καλή μου φίλη, από το όνομά της, ότι παίζω ένα πολύ κεντρικό ρόλο χωρίς να είμαι πολύ συχνά εκεί, αλλά επειδή είμαι τόσο πολύ στενά συνδεδεμένη με τη μητέρα των δύο παιδιών που έχω στο μυαλό μου, παίζω ρόλο στη ζωή τους και νιώθω την ευθύνη που έχω ως ενήλικας που βρίσκομαι στη ζωή των παιδιών αυτό, σε κάθε επικοινωνία που θα έχω με αυτά τα παιδιά να είμαι πολύ προσεκτική, ώστε να μην μειώνω τα ίδια, να μην επιβουλεύομαι τη ψυχική υγεία, ισορροπία και ευημερία των παιδιών καθιονδήποτε τρόπο είτε εν γνώση μου είτε εν αγνία μου, να μην επιβουλεύομαι, να μην μειώνω τη θέση της μητέρας του ή του πατέρα του ή οποιοδήποτε άλλο. Οφείλουμε να σεβόμαστε στο ακέραιο τα παιδιά που έρχομαστε σε επαφή μαζί τους. Είτε είναι παιδιά που έχουμε γεννήσει, είτε είναι παιδιά που έχουν γεννήσει τα παιδιά μας, είτε είναι παιδιά που έχουν γεννήσει φίλοι μας, είτε είναι παιδιά που τα έχει γεννήσει οποιοδήποτε. Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν και πρέπει να έχουν σεβασμό και προσοχή και φροντίδα, κυρίω όμω τα παιδιά. Το νου σου στο παιδί. Γιατί? Γιατί? τα παιδιά είναι ανοχήρωτα. Τα παιδιά δεν έχουν την κρίση και τη διάκριση λόγω ηλικία και λόγω σταδίου εγκεφαλική ανάπτυξη να συνειδητοποιήσουν τα κίνητρα ενό ενήλικα ή τι αδυναμίες ενό ενήλικα ή να καταλάβουν ότι αυτό ο τύπο, ο οποίο μου συμπεριφέρεται με, το, με τον ΑΒΓΔ τρόπο, μπορεί να είναι ενήλικα, μπορεί να είναι ο πατέρα μου, μπορεί να είναι η μάνα μου, μπορεί να είναι ο παππούς μου, μπορεί να είναι η γιαγιά μου, μπορεί να είναι η θεία μου, μπορεί να είναι δεν ξέρω κουμπάρα ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ενήλικα είναι και καλό άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ενήλικα είναι και σωστό. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι και ενήλικα αυτά που λέει ισχύουν. Με πολύ προσοχή, με πολύ σεβασμό προ τα μυαλά των παιδιών. Πάρα πολύ. Παίζουμε ουσιώδη ρόλο, διαδραματίζουμε ουσιώδη ρόλο στι ψυχέ και στα μυαλά των νεαρών παιδιών με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή, άρα χρειάζεται εξαιρετική πρόσοχη. γνώση και συμμόρφωση όλων μα Λοιπόν, το κορίτσι αυτό σαφώς έχει επηρεαστεί από τι τοξικέ γιαγιάδε και το γεγονό ότι ακόμη διατηρεί χαμηλή επαφή, low contact, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα πως συνεχίζει να την επηρεάσει. Και τη συμβουλεύω να το πάρει τη ψυχοθεραπεία της. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω είναι το εξή ερώτημα που το λέω στη φίλη για να το πάρει στη ψυχοθεραπεία της. Μήπως είσαι γονιοποιημένο παιδί. Μήπως αναλαμβάνεις ευθύνες να φροντίζεις τους γονείς σου ψυχικά και συναισθηματικά. Ένα ερώτημα πάρε του στη ψυχοθεραπεία σου. Λοιπόν, πάμε στι υπόλοιπε εμπειρίε. Λέει μια φίλη, έζησα κι εγώ πολύ παρόμοιε καταστάσεις. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι οι τοξικοί παππούδε γιαγιάδε επίτηδε επιδιώκουν να έχουν μια πολύ καλή σχέση με τα εγγόνια του, γιατί νιώθουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πληγώσουν τα παιδιά του ακόμη περισσότερο. Είναι σαν να δείχνουν στα παιδιά τους ότι αυτοί έχουν αγάπη να δώσουν Απλώ επιλέγουν συνειδητά να μην τη δώσουν στα παιδιά του λόγω φθών, επειδή του φθονούν. Είναι και ο καλύτερο τρόπο να δείχνουν σε όλου του υπόλοιπου ότι αυτοί είναι υπέροχοι άνθρωποι. Απλώ τα παιδιά του είναι η προβληματική. Εγώ, λέει φίλη, εφαρμόζω το no contact σχεδόν μια δεκαετία τώρα. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά δυστυχώ στην κυπριακή κοινωνία θεωρείται ακραία λύση. Και στην ελληνική θεσούλα. Και στην ελλαδική κοινωνία. Μόνο εσύ θα εκλαθεί τέτοια θέματα και μπράβο σου αν υπομονώ και για τα επόμενα βίντεο που θα αναφερθείς. Αναφέρομαι στο επόμενο βίντεο και λέω ότι είναι όντως μία, μία αιτία για τη φαινομενικά καλή και ευγενική συμπεριφορά των τοξικών παππούδων και τοξικών γιαγιάδων προς τα εγγόνια τους είναι να δείξουν ένα καλό πρόσωπο προς την κοινωνία και να δείξουν και στα εγγόνια του, όπω έχω πει και στο αρχικό βίντεο, δεν τα θεωρούν τόσο κοντά του όσο θεωρούν τα παιδιά του. Ότι κοίτα, εγώ είμαι ένα πολύ καλό άνθρωπο, αλλά η μάνα σου είναι μια τρελή που κάθε φορά τα βάζει μαζί μου και βάζει τι φωνέ. Ο πατέρα σου είναι ένα τρελό, ο οποίο χωρί λόγο δεν μα μιλάει. Επόμενο σχόλιο. Αν το εγγόνι στηρίξει τη μητέρα του και σταθεί απέναντι στον παππού ή τη γιαγιά, τότε πόσο θα το αγαπούν. Αν καταλάβουν ότι το εγγόνι δεν χειραγωγείται και έχει ξεκάθαρη θέση, τότε θα το αγαπούν. Σε ευχαριστώ, Θε. Υπάρχουν και αυτέ οι περιπτώσει που τα εγγόνια ξυπνάνε, ανοίγουν τα μάτια του και βλέπουν πράγματα που ακόμη και οι γονεί του δεν βλέπουν. Και λένε, για παράδειγμα, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι στη μάνα μου τη στιγμή που η μάνα μου δεν σου έχει κάνει κάτι, εσύ τη έχει κάνει πράγματα γιατί το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι και θα το ξαναπαναλάβω και θα το επαναλάβω. Το ξανεπαναλάβω είναι μια ε, υπερβολή, αλλά χρειάζεται αυτή η υπερβολή αυτή τη στιγμή. Θα το επαναλαμβάνω ξανά ότι οι γονεί οφείλουμε πράγματα απέναντι στα παιδιά μας και τα παιδιά μας δεν οφείλουν τίποτα απέναντι σε εμά. Και ότι όσον αφορά τη σχέση γονέως και παιδιού ο και παιδί από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί μέχρι να ενηλικιωθεί ψυχοσυναισθηματικά, μεγαλύτερη ευθύνη, τη μεγάλη ευθύνη τη φέρει ο γονέα για το πώ θα πάει η σχέση αυτή. Και έχουμε πάρα πολλά βίντεο εδώ για την κακοποιητική παιδική ανατροφή και για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όντω, αν το εγγόνι πάει κόντρα και σταθεί απέναντι, τότε δεν θα του συμπεριφέρονται με τον τρόπο που του συμπεριφέρονται. Τώρα, το αγαπώ. Εδώ είναι ένα όρο ο οποίο εντάξει, το αγαπάω ο γονιό του παιδί, αγαπάω ο παππού του εγγόνι, αγαπάω ο παππού η γιαγιά του παιδί του και αγαπούν τον εγγόνι του. Ή δεν αγαπούν το παιδί του και αγαπούν τον εγγόνι του, είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν πολύ αυθαίρετα. Θα πω όμω αυτό που έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο, ότι ο καθένα αγαπάει με την καρδιά που έχει, με την ψυχή που έχει και με το μυαλό που έχει. Αν είμαι ένα άνθρωπο, αγαπάω ναρκιστικά. Δηλαδή, αγαπάω επιφανειακά και αγαπάω χωρί ενσυναίσθηση. Γιατί μπορεί κάποιο παππού τοξικό, κάποια τοξική, που να του στείλουν αυτό το βίντεο να πούμε: Τι λε, εγώ αγαπάω τα εγγόνια μου, τι λε, εγώ θυσιάζομαι για τα εγγόνια μου, τι λε, εγώ έχω πληρώσει το ένα για τα εγγόνια μου, έχω πληρώσει το άλλο, Δεν έχω κάνει αυτά τα δώρα. Ο καθένα αγαπάει με ό,τι έχει. Μια άλλη φίλη λέει: Από την ημέρα που γέννησα την κόρη μου, δεν την έχω αφήσει ποτέ μόνη τη με τη μαμά μου. Είναι δύο χρονών η κόρη μου. Η μαμά μου είναι κρυφονάρχησο. Φοβάμαι ότι θα την δηλητηριάσει. Είχα αμφιβολίε, αν κάνω σωστά, αλλά σήμερα πήρα τι απαντήσει μου. Στο μέλλον, ίσω χρειαστεί να πάμε και νόκοντα. Ευχαριστώ. Μπράβο στη φίλη. Μπράβο που είναι νεαρή μαμά, που έχει κοριτσάκι δύο ετών και έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι βλαβερό ψυχικά για το παιδί τη να αφήνει το παιδί τη στη μάνα τη. Μια άλλη φίλη λέει: Ακριβώ έτσι υποφέρω κι εγώ. Είμαι 55 χρονών και πόσε φορέ η μάνα μου με κάνει να κλαίω, με μειώνει εμπρό τα παιδιά μου και πολλά άλλα. Ένα σχόλιο με τρει τελείε στο τέλο. Δηλαδή, παραδέχεται η φίλη, διαβάζουν, ακούγοντα το βίντεο σχέσει μητέρα, κόρη, εγγονιών, όταν πάμε no contact με του γονεί μα, τι γίνεται με τα παιδιά μα, ότι υποφέρει και στην ηλικία των 55 ετών, πολλέ φορέ η μάνα τη την κάνει να κλαίει, μπροστά στα παιδιά τη, τη μειώνει μπροστά στα παιδιά τη και πολλά άλλα, αλλά ακόμη έχει επαφέ μαζί τη. Φιλενάδα, no contact με πα. Είσαι 55 χρονών. Η μάνα σου άντε να σε έχει κάνει στα 18 και να είναι, ξέρω εγώ, 73. Θα σε θάψει η μάνα σου αν συνεχίσει έτσι. Πάμε no contact με τέτοιου είδου γονεί. Χωρί καμία απολύτω ενοχή. Γιατί μόνοι τους επιλέγουν τη ζωή τους, μόνοι τους επιλέγουν να μειώνουν τα παιδιά τους, μόνοι τους, μόνοι τους επιλέγουν να κάνουν τα παιδιά τους να πλήγουν. Μια λυφή λέει, εξαιρετικό και τοποψινό βίντεο. Τα δικά μου παιδιά κατάλαβαν πιο γρήγορα από μένα την τοξικότητα των παππούδων τους, το γονιό μου. Εμένα μου πήρε 56 χρόνια να το καταλάβω. Καλά λες, θέκλα, τα παιδιά μας είναι πιο εξυπνά από εμάς, θα θαυμάσου. Όσοι ακούνε εδώ πέρα αυτό το βίντεο και έχουν μικρά παιδιά, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταλάβει την τοξικότητα των παππούδων και των γιαγιάδων, έχουμε μικρά παιδιά τα οποία εμείς βρισκόμαστε σε μία σχέση που ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει με τους τοξικούς γονείς μας, ας προστατεύσουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας. Αλλά για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας πρέπει να ξυπνήσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Πρέπει να αναλάβουμε πρώτα εμεί οι ίδιοι την ευθύνη του εαυτού μα και να σταματήσουμε εμεί οι ίδιοι να έχουμε επαφέ και επαφέ και επαφέ και επαφέ και επαφές και επαφέ και επαφές και επαφές με του τοξικού μα γονεί. Και γιατί έχουμε επαφέ, θυμηθείτε και το χθεσινό βίντεο και το προχθεσινό βίντεο. Γιατί έχουμε επαφέ, γιατί ακόμη πιστεύουμε ότι θα μα βοηθήσουν. Ακόμη πιστεύουμε ότι του έχουμε ανάγκη. Ακόμη πιστεύουμε ότι χωρίς τους γονείς μας δεν, είναι σωστό να σβιώσουμε τη ζωή μας και να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή. Ακόμη είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς. ή εξαρτημένοι από αυτούς. Ένας συνεξαρτόμενος όμως γίνεται ένας άθλιος γονιός. Ένας συνεξαρτόμενος. Και όπως έχω πει και στην αρχή αυτού του βίντεο, πώς γίνεται ένας γονιός να μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο να βγει να Είτε ο ίδιος ο γονιός είναι νάρκισος και το παιδί ακολουθεί το παράδειγμα του και βγαίνει νάρκησος, είτε ο γονιό είναι συνεξαρτόμενο. η μητέρα για παράδειγμα του παιδιού είναι συνεξαρτώμενη, συνεξαρτώμενη από του τοξικού γονεί τη και μεγαλώνει ένα παιδί το οποίο φέρει από τη μια γονίδια διαναρκισμού, τα οποία τα έχει κληρονομήσει από του παππούδε, έχει και τη μάνα η οποία είναι συνεξαρτώμενη και όπω είναι συνεξαρτώμενη στου γονεί τη, γίνεται συνεξαρτώμενη και στο παιδί τη και βγαίνει ένα ωραιότατο ναρκισμό. Καταλαβαίνετε γιατί φωνάζω και ξαναφωνάζω και ξαναφωνάζω πως η συνεξάρτηση ο στυλ προσωπικότητας και ο τρόπος ζωής δεν είναι υγιής και ότι βλάπτουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι όπως είναι τα παιδιά μας. Μία, μία μάνα είναι εξαρτώμενη, ένα πατέρα είναι δεν μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του τη ψυχική ασφάλεια, τη ψυχική υγεία και ισορροπία για να τα μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξελιχθούν σε υγιεί προσωπικότητε. Και μιλάει μία μάνα η οποία επήρξε συνεξαρτώμενη καθώς μεγαλούν. Γι' αυτό όταν μου λέτε μερικέ φορέ είσαι η τέλεια ψυχολόγο και είσαι τέλεια μάνα, ούτε η τέλεια ψυχολόγο είμαι, ούτε η τέλεια μάνα. Και τα παιδιά μου το γνωρίζουν και το συζητήσαμε και τελευταίω το έχουμε ξανασυζητήσει. Το έχω συζητήσει μαζί του και έχω ζητήσει ταπεινά συγγνώμη για το γεγονό ότι όσο καιρό δεν αναλάμβανα την ευθύνη του εαυτού μου, όσο καιρό δεν έπαιρνα τι αποφάσεις εκείνε, τις πολύ δύσκολες, του να αφήσεις οτιδήποτε σε κρατάει εξαρτημένο από οποιαδήποτε ελπίδα ότι μπορεί κάποτε να σε αγαπήσουν, μπορεί κάποτε να σε καταλάβουν, να σε εννοήσουν, μπορεί κάποτε να σε εκτιμήσουν, μπορεί κάποτε να σε δουν όπως πραγματικά είσαι, μπορεί κάποτε να σταματήσουν να σε χρησιμοποιούν σαν αντικείμενο, μπορεί κάποτε να αναγνωρίσουν το δικαίωμα που έχεις στην ελευθερία, το δικαίωμα που έχεις στη ζωή. Οι κακοποιητικοί γονείς, οι γονείς με αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, μισούνε τον εαυτό τους. Μισούνε τα εντερά τους. Πώς να μην μισήσουν τα παιδιά τους. Και κυρίως τα παιδιά τους εκείνα τα οποία είναι καλόβολα και είναι συνεξαρτώμενα και μπορεί να έχουν κάποιες εκρήξεις θυμού, κάποιες φορές, να λένε κάποιες κουβέντες, αλλά πάλι έρχονται πίσω και υποκύπτουν και ξαναγίνονται τα καλά δουλάκια το γονέα. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Και έχουμε, έχουν τεράστια ευθύνη και οι θεραπευτές. Και μιλάω και στο θεραπεύτρια αυτή τη στιγμή. Όλες αυτές οι έννοιες τις οποίες αναλύουμε τον τελευταίο χρόνο που έχουν να κάνουν με την συνεξάρτηση, με τον αρκισισμό, με τις σχέσεις αυτές τις κακοποιητικές είναι έννοιες οι οποίες την τελευταία πενταετία, δεκαετία έχουν αρχίσει να απασχολούν σοβαρά τη ψυχοθεραπευτική κοινότητα και τη ψυχολογική κοινότητα. Ε, εγώ νιώθω ε, ότι είμαι άτυχη, προσωπικά μιλάω τώρα, για το γεγονός ότι όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω συστηματική ψυχοθεραπεία το 1998, ακόμη και ήδη οι θεραπευτές ήταν πολύ πίσω όσον αφορά αυτέ τι δυναμικέ του ναρκισμού και τη συνεξάρτηση. Μιλούσαν τότε για σχιζοφρενογόνου γονεί, δηλαδή για γονεί οι οποίοι μπορούν να σου προκαλέσουν να σε τρελάνε. Μιλούσαν για δύσκολου γονεί. Δεν υπήρχαν όμω όλε αυτέ οι αναλύσει των δυναμικών των σχέσεων και αυτή η ουσιώδη ανάλυση τη σχέση ναρκισμού και συνεξάρτηση και νιώθω άτυχη που όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία και κυρίως σε ένα θεραπευτή που πήγαινα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι όχι μόνο δεν γινόταν κατανοητή αυτή η δυναμική στι σχέση μου με τους δικούς μου τους γονείς και στη σχέση μου με τον εαυτό μου, αλλά ανταυτού υπήρξε και η προβολή των δικών άλλων των θεμάτων του θεραπευτή προς εμένα και δεχόμουν εναρκησίστικη είχα και από τον ίδιο το θεραπευτή φέρουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και επίση, όσοι είμαστε σε αυτό εδώ το κανάλι και σε παρόμοια κανάλια, όσοι είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε, άνθρωποι που θέλουμε να ψυχοεκπαιδευόμαστε, όσα περισσότερα μαθαίνουμε, τόσα περισσότερα να βάζουμε σε εφαρμογή. Όλα αυτά δεν τα μαθαίνουμε για να γίνουμε πιο σοφοί, για να γίνουμε πιο γνώστε. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε για να τα εφαρμόσουμε και να εξηγιάνουμε τη δική μα ζωή και των ανθρώπων που εξαρτούνται από εμάς και τα ανήλικα παιδιά μας εξαρτούνται από εμάς και οφείλουμε, οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε πριν του κάνουμε παιδιά ή ενώ είμαστε ήδη γονεί και έρχονται σε γνώση μας τέτοιες πληροφορίες να τις χρησιμοποιούμε προς όφελος των παιδιών μας. Τεράστια ευθύνη το γονέο. Και μιλώ ως γονείς αυτή τη στιγμή. Μια άλλη φίλη λέγει, λέει έτσι ακριβώ έχω μαλώσει πολλέ φορέ με τη μητέρα μου και αυτή η ηρεμία με έβγαζε τρελή και αχάριστη. Ένα καλό λόγο δεν μου έχει πει ποτέ, μόνο με κρίνει. Πιο δύσκολο δεν υπάρχει. Εφόσον είναι τόσο πολύ δύσκολο, αφαίρεσε τον εαυτό σου από εκείνη το situation, αφαίρεσε τον εαυτό σου από εκείνη τη συνθήκη, πήγαινε no contact με τη μάνα σου και προστάτευσε και τα παιδιά σου από αυτή. Μια άλλη φίλη λέει, Ένιωσα για πρώτη φορά ότι η μάνα μου με ζηλεύει όταν ήμουν 15 χρονών. Τέσσερι δεκαετίες μετά φτάσαμε στο no contact. Πώ να μην με ζηλεύει. Αφού είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, έχω ζήσει προσωπική ζωή και έχω κάνει και δυο μεταπτυχιακά. Και εγώ τη απαντάω, η μάνα σου σε ζηλεύει επειδή αυτή είναι παλιό χαρακτήρα. Όχι επειδή εσύ πέτυχε. Μπράβο σου που τα πέτυχε. Αλλά και να μην τα πετύχειρνε πάλι θα σε ζηλεύει. Δεν φταίμε εμεί όταν μα ζηλεύουν οι τοξικοί γονείς. Δεν φταίμε εμεί. Δηλαδή γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία αφήνουν τη ζωή του πίσω. Παρατούν τι σπουδέ του, δεν προχωρούν με την προσωπική του ζωή για να ικανοποιήσουν του γονεί του οι οποίοι θα είχαν πρόβλημα αν το παιδί του γινόταν καλύτερο από αυτού. Μεγάλη μαγκιά είναι να χαίρεσαι να είναι το παιδί σου καλύτερο από σένα, να προωθεί το παιδί σου να γίνει καλύτερο από σένα, να αποδέχεσαι το παιδί σου ότι είναι καλύτερο από σένα, είτε βρίσκεται σε μια εύκολη ε, φάση τη ζωή του και μια επιτυχημένη φάση, είτε βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Γενικώ να βλέπει το παιδί σου σαν ένα ξεχωριστό άνθρωπο τον οποίον αγαπάς, εκτιμάς και σέβεσαι και δεν βγάζεις καθόλου προσωπικά σου συναισθήματα και αποθυμένα δικά σου πάνω στο παιδί σου. Και αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά για να είναι κάποιος καλός γονιός. Μια άλλη φίλη λέει το παίζουν καλοί για να πάρουν τα εγγόνια με το μέρος τους και αν δεν το καταφέρουν γίνονται το ίδιο τοξικοί και σε αυτά. Ναι, το έχουμε δει και αυτό πολλέ φορέ. Μια άλλη φίλη λέει: Δεν μπορώ να διανοηθώ πώ γίνεται μια μάνα να ζηλεύει το παιδί τη. Εγώ τα λατρεύω και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και θέλω να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, η λέξη λατρεύω είναι υπερβολή, ότι το αγαπά πολύ. Γιατί και το να λατρεύουμε τα παιδιά μα δεν είναι καλή ιδέα. Δηλαδή να βάζουμε τα παιδιά μα σε πιο ψηλή θέση από αυτή που βρίσκονται εκτιμούμε, αγαπούμε, σεβόμαστε τα παιδιά μα, αλλά ο κάθε άνθρωπο πρωτίστω οφείλει να προστατεύει και να αγαπάει και να σέβεται τον εαυτό του, και όταν το κάνει αυτό, θα μπορεί να αγαπάει γιο και να προστατεύει και να σέβεται του άλλου. Μια άλλη φίλη λέει. Ίσως μια ερμηνεία να είναι ότι χαίρονται να αναδεικνύονται το τέλει στα μάτια των εγγονιών τους, γιατί έτσι πάνε να συγκριθούν με τα παιδιά τους και να τα βγάλουν άχρηστα και ανίκανα να έχουν καλή σχέση με τα μικρά τους. Ναι. Ανταγωνιστικά είναι πολύ φυσιολογικό, για παράδειγμα, μια μητέρα να έχει μια δύσκολη και ταραχώδη σχέση με την έφηβη κόρη τη. Είναι πολύ φυσιολογικό ένα έφηβο γιο να είναι αντιδραστικό απέναντι στον πατέρα του ή απέναντι στη μητέρα του. Είναι θέματα αυτά τα οποία συμβαίνουν κατά την περίοδο τη εφηβεία και έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ και με την δοχτώρα Αριστονική Θεοδοσίου και εγώ έχω μιλήσει σε κάποιε εκπομπέ. Υπάρχει playlist στο κανάλι μα που έχει τίτλο για την εφηβεία και τι δυσκολίε τη εφηβεία. Μπορεί ο, τα ταξικό παππού, η τοξική αγιά, να βλέπουν ότι δυσκολεύεται η κόρη του, η νύφη του με τον κόνη του ή ο γιο του, ο γαμπρό με τον κόνη του και να πηγαίνουν επιδεικτικά να έχουν καλή σχέση με το εγγόνι για να βγάλουν άχρηστο είτε το παιδί του είτε το, το σύντροφο τη σύντροφο του παιδιού του. Μια άλλη φίλη λέει: Πολλέ φορέ με έχουν μειώσει οι γονεί μου μπροστά στα παιδιά μου. Όπω η μάνα μου που είπε μια φορά για το φαγητό που είχα μαγειρέψει, έλα μωρέ, σιγά τη βλακεία. Ενώ εγώ ήξερα ότι αρέσει στα παιδιά, απλώ δεν άρεσε εκεί. Ο πατέρα μου, α πούμε, με μείωνε για τον τρόπο που οδηγώ. Για τα εγγόνια, κατεβάζουν τα βρακιά του που λένε, αλλά σε μένα σαν να θέλουν να περάσουν ότι εγώ δεν ξέρω από ανατροφή παιδιών. Αυτό εκτιμώ εγώ και πάντα, μα πάντα παραπονιούνται ότι δεν έζησαν καλά τη ζωή του. Μήπω είναι και οι δύο ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Μείναν σε αυτό το γάμο από συμφέρον δυστυχώ και εγώ όλα αυτά τα χρόνια ακούω τα παράπονα του ενό και του άλλου. Κουράστηκα. Κουράστηκε εσύ που το γράφει, φίλε αλλά βλέπει τι αρνητική επίδραση η κοπέλα μα το γράφει αυτό. Μα έχει γράψει πολλέ φορέ ότι μπήκε σε ένα γάμο με έναν άρχη σου για να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση στην οικογένεια με τον πατέρα τη και τη μάνα τη. Με πολύ κακή κατάληξη του γάμου αυτού και αυτή τη στιγμή με γονική αποξένωση των παιδιών. Τα παιδιά είναι με τον πατέρα και όχι με τη μάνα και δυσκολεύεται πάρα πολύ να ξαναχτίσει τη σχέση τη με τα παιδιά τη. Άρα γι' αυτό πόση σχέση έχει με του τοξικού γονεί τη και το γεγονό ότι ακόμη δεν έχει πάει no contact. Μια άλλη φίλη λέει: Αυτό που είπατε δε στη σχέση σου με τα παιδιά σου τα λέει όλα. Η μάνα μου μισούσε και μισή και μετά το θάνατο του πιστεύω τη μάνα τη και την πεθερά τη, οι οποίε δεν αρνούμε πω υπήρξαν τοξικέ απέναντί τη. Η γιαγιά πεθερά ευθέω μου. Έκραζε τη μάνα μου εξάλλου. Δηλαδή η γιαγιά σου, η πεθερά τη μάνα σου, ευθέω σου έκραζε τη μάνα σου. Μάλιστα. Το θέμα είναι το εξή. Επειδή βόλευε του γονεί μου, με πάρκαραν όλο το καλοκαίρι και στι γιορτέ τη μια γιαγιά, πέρναγα δε τη μισή τουλάχιστον μέρα με την άλλη γιαγιά όλη την υπόλοιπη χρονιά. Το αποτέλεσμα, εγώ δέθηκα πολύ με τι γιαγιάδε, οι οποίε αποτελούσαν και διέξοδο για μένα από την επίση τοξική μάνα μου. Η δε μάνα μου μετά απαιτούσε να τι μισώ κι εγώ, και έκανε μεγάλες φασαρίες. Απλώς μια τρέλα. Αχ, Θεέ μου, τι ζωή. Φανταστείτε αυτό το σκηνικό. Ζωέ στον αυτόματο. Ζωέ στον αρκισιστικό αυτόματο. Δηλαδή, η, μητέρα της κοπέλας που μας γράφει είχε θέματα με τη μάνα της, είχε θέματα με την πεθερά τη, αλλά παρόλο που είχε θέματα με τη μάνα της και με την πεθερά τη, παρόλο που η πεθερά τη την έκραζε ξεκάθαρα στα παιδιά της, πάρκαρε τα παιδιά της στις γιορτές στην πεθαρά τη, τα παιδιά τη στην μάνα τη καθημερινέ και τα παιδιά είχαν περισσότερο ποιοτικό χρόνο με, με τι γιαγιάδες παρά με τη μάνα και μετά η μάνα απαιτούσε να μισεί και το, το εγγόνι της γιαγιάδε κουτουλουπού κουτουλουπού. Στην περίπτωση αυτή, η μάνα σου φίλε να δει που γράφει, ούσα τοξική και η ίδια, δεν συνειδητοποίησε ότι θα ήταν βλαπτική η επαφή του παιδιού της με τη μάνα της και με την πεθερά της. Και ξεκάθαρα δεν το συνειδητοποίησε, επειδή ο σου έβαλε τον εαυτό της και την εντός αγωγικών καλοπέραση της πάνω από όλα. Δεν μιλάμε για, φανταστείτε πόσο αρρύθμιστες συνθήκες και αρρύθμιστες καταστάσεις. Πόσοι, πώς, η, η, αποφυγή ανάληψη ευθύνη σε όλα τα τη διαγενειακά επίπεδα της οικογένειας αυτής, καταλήγουν στη φίλη μου μας γράφει εδώ πέρα. Μια τρέλα. Θέλετε τα παιδιά μας να ζουν μια τρελά ή να ζουν μια φυσιολογική ισορροπημένη κατάσταση. Καλησπέρα θέκλα μας. Εγώ δεν είχα σχέσεις με τους γονείς μου. Εγώ όταν δεν είχα σχέση με τους γονείς μου είχα τύψεις και τρομερές εσωτερικές συγκρούσεις επειδή η μικρή μου κόρη δεν είχε επίσης επαφές μαζί. Οι τύψεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο επεμβαίνει η κοινωνία και το κοινωνικό κατεστημένο, κάνοντας επίκληση στο συνέστημα, για να μας κάνουν να συμμορφωθούμε. Συμμορφώνουμε τι σημαίνει, να είμαστε όλοι το ίδιο, όλοι να έχουμε καλές σχέσεις με τους γονείς, όλα τα εγγόνια να έχουν καλές σχέσεις με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, ανεξαρτήτως αν οι γονείς είναι δηλητηριώδεις ή τοξικοί, ανεξαρτήτως αν οι γιαγιάδες είναι δηλητηριώδεις ή τοξικές, οι παππούδες είναι δηλητηριώδεις ή τοξικοί. Και έτσι τα παιδιά στον αυτόματο αλλά να είμαστε καλά κοινωνικά. Καλύτερα που είχε τύψει και προστάτευε τα παιδιά σου παρά να μην είχε τύψει και να καταστρέφει τα παιδιά σου. Μια άλλη φίλη λέει: Να καταθέσω τη δική μου εμπειρία. Η γιαγιά μου ήταν δύσκολη μητέρα, όμω ούτε η ίδια ουδέποτε μου μίλησε άσχημα για τη μητέρα μου, ούτε η μητέρα μου με έβαλε μέσα σε αυτό όσο ήμουν μικρή. Μεγαλώνοντα, κατάλαβα εγώ κάποια πράγματα. Βέβαια, η γιαγιά δεν είχε ακριβώ τα θέματα που περιγράφει στέκλα, για παράδειγμα, επενούσε τα παιδιά τη. Επίσης δεν παρενέβαινε στη ζωή τους. Το αντίθετο ήταν πολύ διακριτική. Ωστόσο, όταν ήταν μικρά ήταν βίαιοι και ποτέ δεν είχαν οικοδομήσει μια σχέση στουργική. Δεν μπορεί μια γιαγιά, η οποία δεν έχει οικοδομήσει σχέση στουργική με την κόρη τη, η οποία έχει βιοπραγήσει απέναντι στην κόρη τη όταν ήταν μικρή, χωρί να θεραπεύσει τη σχέση τη με την κόρη τη, να έχει μια υγιή σχέση με την κόρη τη. Γιατί έμεσα αγάπη μου, Δίωσε και εσύ τον πόνο της μάνα σου. Έμμεσα δίωσε και εσύ την παραμέληση και τη βία που δέχθηκε η μάνα σου από τη μάνα τη. Μια άλλη φίλη λέει, αγαπημένη μου, θέκαλα καυτό θέμα. Όσο φθονεί εμένα η μάνα μου, άλλο τόσο φθονεί και τα παιδιά μου, του λεβέντε μου, που φέρουν και τα το ονόματά του. Τα ονόματα του κονέου σου φαντάζομαι. Ευτυχώ τα παιδιά μου κατάλαβαν το ποιόν τη μάνα μου η οποία έστριψε εναντίον μου και τον πατέρα μου και τις αδερφές μου. Τα παιδιά μου και εγώ με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας προχωρούμε μπροστά και συμφωνούμε όλοι στο no conflict. Μπράβο. Όχι στο δηλητήριο. Μια μάνα που δεν αξίζει να λέγεται μάνα. Μια μάνα μη μητρική απέναντι μόνο στην πρωτότοκο τη κόρη. Έχω οργή, θα κλάμω. Έχω οργή απέναντι σε αυτή τη γυναίκα. Αλλά ευτυχώ τα παιδιά μου έχουν βρει για παππού. Εγώ έχω βρει γονεί που μα γιατί όπω λες πολύ αγαπημένη μου Θέκλα, οι συγγενείς μας είναι οι φίλοι που επιλέγουμε να ζήσουμε. No contact με τις τοξικές έχιτνες μανάδες. Και εμείς και τα παιδιά μας. Αλλιώ θα μας τάψουν. Σε ευχαριστώ Θέκλα μου για τα υπέροχα σου μας εψυχώνεις από καρδιάς να σε πάντα καλά την αγαπώ. Από καρδιάς. Μια άλλη φίλη λέει, εάν και πέρασαν κάποια χρόνια από τότε που τα παιδάκια μου με άκουγαν να κλαίω από ό,τι μιλούσα στο τηλέφωνο με τη μάνα μου, όταν έρχεται η κουβέντα για τη γιαγιά του, ευτυχώ σπάνια, πάντα έχουν την απορία γιατί εγώ τσακωνόμουν μαζί τη. Συνήθω του έλεγα να μην ασχολούνται και ότι δεν τα αφορά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πω λίγα περισσότερα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ την παρουσία ψυχολόγου. Ειλικρινά, εάν δεν μεσολαβούσε η πανδημία, που είχα μια λογικοφανή δικαιολογία να μειώσουμε επαφέ, φοβάμαι ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να δω και να σκεφτώ καθαρά ακόμη και τώρα δεν έχω το ψυχικό σθένος να τη ανακοινώσω το no contact. Αποφεύγω όμως οποιαδήποτε επικοινωνία ή τη μειώνω στο ελάχιστο. Έχω αναγκαστεί να την μπλοκάρω στο κινητό του μεγάλου μου παιδιού γιατί προσπάθησε να με παρακάμψει και να τον επηρεάσει μέσω, μέσω, αυτού. Την άκουσα να του λέει να πάρει το υπεραστικό λεωφορείο και να πάει να τη δει 12 χρονών μόνος του σε άλλη πόλη χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του. Θέκλα μου ευχαριστώ φιλιά σε όλους. Αυτό να το ακούσετε, όλοι εσεί που λέτε εντάξει, εγώ θα πάω να κοντακτή, μάνα μου αλλά τα παιδιά μου θα τα αφήσω να έχουν επαφέ με του παππούδε, δεν είναι σωστό να, να κοπούν οι επαφέ. Αυτό έκανα και εγώ παλιότερα. Ναι. Και εγώ το έχω κάνει. Ε, Σα λέω, και εγώ έχω εγκληματίσει, μάλλον. Ναι. Ε, ε, Αυτά. Να παίρνει το κινητό τον 12χρονο και να του λέει να μπει στο περαστικό μόνο του, στο περαστικό λεωφορείο, να πάει σε άλλη πόλη χωρί να το ξέρουν μόνο του. Μια άλλη φίλη λέει. Ξέρω περίπτωση που η εγγονή μη έχοντα δικό τη σπίτι εκτό από το πατρικό έφυγε μακριά από αυτό που ήταν τοξικό και μένει με τον άνδρα τη και το μικρό τη παιδί στο σπίτι τη επίση τοξική γιαγιά, ετών 90 και έχει αναλάβει τη φροντίδα τη παρόλο που η γιαγιά αυτή παίρνει τη σύνταξη του συζύγου τη, κοινώ θα μπορούσε να έχει κάποιο άτομο να τη φροντίζει. Κανένα από τα ζωή παιδιά τη δεν έχει απομπιστεί τη φροντίδα τη. Έκανε διακρίσει στα παιδιά τη και στα εγγόνια τη. Τα παιδιά τη, αν είχαν πάει no contact, ίσω να μην είχαν γίνει τοξικά και τα ίδια. Και η μάνα αυτή τη κοπέλα προτιμά να είναι η κόρη τη με μια τέτοια γυναίκα και να παραμελούν οι ψυχουσυναισθηματικέ και άλλε ανάγκε του μικρού τη εγγονιού, προκειμένου να δείξουν οικογενειακώ τόσο στα υπόλοιπα μέλη τη ευρύτερη οικογένεια αλλά και τη κοινωνία, ότι τα χαφρόντισαν τη γελιά. Βέβαια, δεν γίνεται τίποτα χωρί κέρδο. Τραγική ηρωνία. Έκραζαν τη γεια για τι τη και τώρα έχουν γίνει τα παιδιά τη ίδια και χειρότερα. Το μόνο που έχει μπλέξει με, αδιόγνη, με αδιάγνωστο, το μόνο που λυπάμε, είναι αυτό το μικρό παιδάκι που έχει μπλέξει με αδιάγνωστο. No contact, no contact, μέχρι να σβήσει ο ήλιος με τέτοια άτομα. Και no comment. Μια άλλη φίλη λέει, Θέκλα μου αγαπημένη από προσωπική εμπειρία με Νάρκη Σωμάνα, τη δικιά μου, που είναι και γιαγιά. Θα πω ότι επειδή οι Νάρκης δεν δίνανται να κάνουν σχέσεις βασισμένες στην αγάπη, λειτουργούν με συμμαχίες. Όταν τα έχουν χαλάσει με τα παιδιά τους, κάνουν συμμαχία με τα εγγόνια. Δυστυχώς και εκεί όμως λειτουργούν βαφτίζοντας το ένα καλό και το άλλο κακό, τα εγγόνια, όπως έκαναν και με τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να έχουν υγιείς σχέσεις με κανέναν, κάνουν μόνο ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Είναι φαινομενικά καλή η σχέση με το εγγόνι. Φαινομενικά καλή. Πάμε να δούμε τι λέει μια άλλη φίλη. Είμαστε πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι από τη γονεϊκή οικογένεια. Αυτό καταλαβαίνω όσο περνούν τα χρόνια. Ελπίζω να γίνομαι όμως περισσότεροι αυτοί που είμαστε σε νοοκόνταχ με τους γονείς, που για χρόνια μας τράβηξαν πίσω αντί να χαίρονται με την εξέλιξή μας, και διατάραξαν πολύ σοβαρά την ψυχική και σωματική μας υγεία. Και επειδή όντω είμαστε όλοι αδέλφια τελικά σε αυτή την ιστορία, θέλω πολύ να μεγαλώσει η οικογένεια εντό αγωγικών. Τα σέβη μου σε όλους σας και κυρίως τη φωτισμένη ψυχολόγο μας Θεκλα του, αγαπάμε πολύ Θεκλα μας πίσω. Θεκλα μας. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Και σχολιάζει μια φίλη από κάτω, όπως το είπες, μας τράβηξαν πίσω αντί να χαίρονται με την εξέλιξή μας. Δεν το κάνουν οι πίτηδες, δεν το κάνουν συνειδητά. Δεν συνειδητοποιούν ότι βλάπτουν τα παιδιά τους. Ένας ναρκισσός δεν έχει ε, την ε, συναισθηματική ενσυναίσθηση Δηλαδή να νιώσει άσχημα που στενοχωρεί τα παιδιά του. Με την εκλογήκευση, το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης που έχουμε συζητήσει στο χθεσινό βίντεο, λένε, εγώ το αγαπώ το παιδί μου, εγώ για το καλό του του έκανα παρατήρηση, εγώ για το καλό του παιδιού μου το έχω πει ότι υπάρχει, εγώ για το καλό του παιδιού μου το έχω πει ότι, ότι έχω ζήτημα μαζί του για το ένα ή για το άλλο και δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που κάνουν στα παιδιά τους και δεν θέλουν να την παραδεχτούν σε καμία απολύτως περίπτωση. Όσον λοιπόν, αυτοί δεν πρόκειται να το καταλάβουν, οφείλουμε εμείς να το συνειδητοποιήσουμε, να παραδεχτούμε όσο και αν μας πονάει το γεγονός ότι οι γονείς μας είναι ενάρχηση και να πάμε νόου κόντα και να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας αλλά και τα δικά μας παιδιά. Μια άλλη λέει τα εγγόνια τα έκανε golden children η λέξη golden children είναι χρυσά παιδιά. Σημαίνει ε, ο διαχωρίζει τα παιδιά του και λέει αυτό είναι το κακό παιδί, το scapegoat, το μαύρο πρόβατο και αυτό είναι το καλό παιδί, το χρυσό παιδί. Ε, οι, οι παππούδες οι οποίοι κάνουν τα παιδιά τους χρυσά, τα εγγόνια τους χρυσά παιδιά να προσέξουν οι γονείς, να μην τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά για τριγωνισμό. Να στρέψουν δηλαδή τα παιδιά εναντίον τους γονιούς τους. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα που μπορεί να συμβεί. Ότι έχει πρόβλημα η τοξική γιαγιά, ο τοξικός παππούς με την κόρη του, με την κόρη της, με το γιο του, με το γιο της. Πάνε και δημιουργούν μια συμμαχία, όπως είπε μια φίλη πολύ ορθά προηγουμένως, με το εγγόνι, με στόχο όλα την τριγωνοποίηση. Δηλαδή να στρέψουν το εγγόνι εναντίον του γονιού. Γι' αυτό πολύ συχνά λαμβάνω email από μανάδε, οι οποίε λένε: Μα γιατί δεν μου μιλάει η ενήλικη κόρη μου που είναι 20 χρόνια, που είναι 22, που είναι 25, ο γιο μου γιατί δεν μου μιλάει. Και πάνω στην κουβέντα και πάνω στην ερώτηση, η απάντηση στην ερώτηση, θα μιλήσω για τοξικού παππούδε, τοξικέ γιαγιάδε, που μπορεί η κόρη ή ο γιο ή η ή ο γαμπρό να έχουν συνειδητοποιήσει την τοξικότητα του και να έχουν απομακρυνθεί από αυτού, όμω τα εγγόνια τα άφησαν να έχουν επαφέ. Γιατί είναι λάθο να κόψει τα εγγόνια από του παππούδε. Και μετά διερωτούνται γιατί τα εγγόνια του, τα εγγόνια των γονιών του, γιατί τα παιδιά του δεν του μιλάνε, ή γιατί περνάνε δύσκολε φάσει. Μια άλλη φίλη λέει, δυστυχώς αυτό έκανε με τον αδερφό μου, η γιαγιά μου, γιατί τα χειραγωγήσιμο. Βρήκε έδαφο στο χαρακτήρα του. Με μένα που είχα μεγαλώσει μέσα, μέσα στο σπίτι τη, δεν το κατάφερε και προσπάθησε. Θέλει πολύ προσοχή. Μια άλλη φίλη λέει: Καλησπέρα γλυκιά μα, θέκλα. Όχι, δεν τα αγαπούν διπλά, όπω τα λε είναι. Επίση, αν ήταν να έχουν ευκαιρία να διορθώσουν κάτι, θα διόρθωναν τη σχέση του με τα παιδιά του. Και δεν θα είχαν μόνο με τα εγγόνια καλή σχέση. Επίση, υπάρχουν και παιδιά που ξέρουν ότι είναι τοξικοί. Βερκαράν κι όμως πηγαίνουν γιατί λένε ότι άλλο εσύ κι άλλο εγώ. Εμένα δεν μου μιλάει τόσο άσχημα και μου δίνει και κάτι τη. Λεφτά. Και μάλιστα όταν το παιδί το ίδιο από τα 13 δεν του ήθελε. Και μετά τα 28, και ενώ έχει φάει και ξύλο από τη γιαγιά, να πηγαίνει επειδή πάω no contact πλέον και τώρα τάζει πω θα τη αφήσει κάτι. Μελλοντικέ ναρκιστικέ υποσχέσει. Future fake. Καταλάβετε, η μάνα δεν πηγαίνει στη γιαγιά, στη μάνα τη, επειδή είναι ένα αρχισός Και η γιαγιά λέει στην εγγόνη να έρχεσαι εσύ να με βλέπει και θα σου αφήσω ένα σπίτι, θα σου αφήσω ένα χωράφι. Όλα αυτά τελικά γυρνάνε μπούμεραν. Βάζουν και του υπόλοιπου υπτάμενε μαϊμούδε συγγενεί να του κάνουν πλήση εγκεφάλου και έρχονται και σου λένε: Εσύ κρατά σε απόσταση του γονεί. Άρα και εγώ κρατάω σε απόσταση εσένα. Προσωπικά έχω καταλάβει έστω και αργά, λέει φίλοι, ότι δηλητηριάζουν τα παιδιά μα. Και ναι, έπρεπε να πάμε και σε σπηλιά να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, ώστε να είμαστε ορφανοί. Δυστυχώ. Μια άλλη φίλη λέει, έτσι ακριβώ, φθονή. Το έζησα στο πετσί μου. Κόντεψα να χάσω τα παιδιά μου, τα χώρισα και την είχα στο σπίτι μου τη μάνα μου. Την έδιωξα και γλίτωσα. Βέβαια η συμπεριφορά αυτή δεν άλλαξε, γιατί είναι άρχιση και τοξική και από μακριά προσπαθούν να επιβληθούν. Μακριά, ειδικά σε ηλικίε που τα παιδιά είναι και ανήλικα. Επίσης προσπαθούν συνήθως να τα δελεάσουν οικονομικά. Τα παιδιά βέβαια καταλαβαίνουν όσο προχωρούν στην ηλικία. Εάν τα παιδιά έχουν ένα ισορροπημένο χαρακτήρα, μια ισορροπημένη υγιή προσωπικότητα. Ναι, καταλαβαίνω. Αν όμω τα παιδιά έχουν επηρεαστεί τόσο άσχημα από τη συνεξάρτηση των γονέων του και από την τοξικότητα και τον αρχισισμό των παππούδων του, μπορεί να γίνουν και οι ίδιοι ενάρχισοι και να μην καταλάβουν. Και το τελευταίο σχόλιο που διαβάζω. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε ευχαριστώ πολύ για το θέμα. Στο πολύτιμο βίντεο σου είναι σαν να ακούω την περιγραφή του χαρακτήρα τη μάνα μου. Ευτυχώ λυτρώθηκα βγάζοντα την από τη ζωή μου εδώ και δύο χρόνια επίσημα πια. Ούτε καλημέρα, σαν να μην υπάρχει. Η κόλαση που μας περιγράφει η Ορθόδοξη Θρησκεία είναι παράδεισος δίχως την μάνα μου. Είμαι 48 χρονών με δύο αυτοάνωσα. Είμαι μητέρα ενός 19 χρονου αγοριού και είμαι ευτυχισμένη που δεν μετέφερα τα ψυχολογικά μου στο παιδί μου. Όχι ή από, όχι ή από αγώνα προσωπικό, αλλά γιατί ενστικτοδός λειτουργούσα ως μητέρα. Λοιπόν, αυτές είναι οι δικέ σα εμπειρίε, τι οποίε έχω μαζέψει, αν έχουν έρθει ήδη κι άλλε, ίσω σε κάποιο άλλο βίντεο, ή νομίζω αυτέ είναι αρκετέ, αποδείξει μέσα από τι δικέ σα τη ζωή, μέσα από τα δικά σα παραδείγματα, ότι αν ένα γονιό είναι τοξικό και ενάρκησο και κακοποιητικό προ τα παιδιά του, όσο και αν φαίνεται ότι μπορεί να είναι καλό παππού, καλή γιαγιά προ τα εγγόνια του, δεν αλλάζει όχι. Ο ίδιος άνθρωπος είναι σε όλες του τις σχέσεις. Είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά, είναι θέματα ταμπού όντως. Εδώ θα μοιραστώ μαζί σας ότι ένας βασικός λόγος που δεχόμουνα κάποιες φορές ψυχολογικό πόλεμο από τηλεθεατές στην Κυπριακή τηλεόραση όταν είχα τη δικιά μου εκπομπή, ήταν όταν έφυγα τέτοια θέματα όταν έφυγα τέτοια θέματα για τοξικούς γονείς και ενάρχει στους γονείς και για την αναγκαιότητα να αποκόψουμε σχέσεις, να αποκοπούμε, να πάμε no contact από τοξικούς και ενάρχει στους γονείς, συχνά δεχόμουν είτε τηλεφωνήματα από τηλεθεατές που με, ξεφώνιζαν, με έκραζαν, ή δεχόμουν μηνύματα. Μηνύματα στη σελίδα τη εκπομπή του Facebook, email, το οποίο μου λέγω θα καταστρέψω τον μισθό τη κυπριακή κοινωνία και ότι σπέρνω δαιμόνια, κενά δαιμόνια, καινούριου διαβόλου δηλαδή, και ότι γενικά είμαι κάποιο άνθρωπο ο οποίο έχω βαλθεί να καταστρέψω την κοινωνία. Δεν θέλω να καταστρέψω την κοινωνία, και ούτε έχω τέτοια δύναμη να καταστρέψω την κοινωνία, ευτυχώ. Και δυστυχώ δεν έχω και τη δύναμη να γιατρέψω την κοινωνία. Αυτό που όμω μοιράζομαι μαζί σας σε αυτή τη σειρά το βίντεο που στο κανάλι μας έχουμε πάνω από 3.500 βίντεο προστίθενται και αυτά και όπως έχω πει και άλλες φορές θα είναι έτσι ορόσημα τα βίντεο αυτά νομίζω. Ε, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βοηθήσω και τον εαυτό μου τους αλλά και εσά κυρίω να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους εαυτούς μας και απέναντι στα παιδιά μας, να προστατευόμαστε από κάθε μορφή τοξικότητα έχω κάνει μια ανάρτηση στο Twitter η οποία είναι η πιο επιτυχημένη ανάρτηση που έχω κάνει ποτέ με την έννοια ότι έχει τα περισσότερα φάβς και αρτής. στο Twitter δεν είμαι και πολύ δεν είμαι και πολύ ενεργός χρήστης του Twitter αλλά έβαλα το βίντεο με τίτλο το πρώτο βίντεο αυτής της ε, θεματικής «Πώς αντιμετωπίζεται η τοξική οικογένεια για πάντα γονεπιμένη» το έβαλα αυτό το βίντεο στο Twitter και έγραψα «Στα 47 μου χρόνια η βαθύτερη σοφία που κατάλαβα για την ψυχική υγεία είναι το no contact με κάθε τοξικό» και να αρχίσω ακόμη και αν είναι ο γονιό. σου. Και έβαλα το link του βίντεο. Το low contact μπορεί να σε δηλητηριάζει και να βρεθείς με καρκίνο ή αυτοάνωσο χωρίς να πάρεις είδηση. Και αυτό το tweet έχει 110 καρδιές και 17 άρτη. Ε, σας λέω ότι δεν είμαι πολύ τακτικός χρήστης του Twitter, είναι το πιο επιτυχη... η πιο επιτυχημένη ανάρτηση που κάνει μέχρι σήμερα και την έχουν διαβάσει και την έχουν αναμεταδώσει και άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και άνθρωποι που δεν είναι στους ακολούθους μου στο Twitter και άνθρωποι που το έχω δει κάποιους δικούς τους γνωστούς που το έχουν αναρτήσει έχουν πατήσει like και έχει μπει στο timeline τους. Λοιπόν, νιώθω ότι έχω ευθύνη όσο συνειδητοποιώ και γνωρίζω πράγματα να τα μοιράζομαι μαζί σας. Είναι επαναστατικά αυτά τα πράγματα, γιατί πάνε κόντρα στις πεπιθήσεις της κοινωνίας, πάνε κόντρα στις δέκα εντολές, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι μια από τις δέκα εντολέ. Ε, θεωρώ όμως ότι το να τιμήσω τον άλλον σημαίνει τον τιμό αναλόγως της τιμής του. Και για μένα, αν αναγνωρίζω ότι ο γονιό μου, έστω και αργά να αν το αναγνωρίσω, ότι ο γονιό μου είναι τοξικό και ενάρκησος, και με επηρεάζει αρνητικά και με αρρωστάει και με τραβάει πίσω ψυχολογικά και επίσης έχει και παρόμοια επίδραση και πάνω στα παιδιά μου, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, ο ίδιος άνθρωπος είσαι σε όλες σου τις σχέσεις, τότε ευθύνω να, έχω ευθύνη, ευθύνομαι να εκτιμήσω τον κίνδυνο, να εκτιμήσω τους γονείς μου. Και αν εκτιμήσω ότι είναι επικίνδυνο, να τους βάλω σε no contact. Άρα το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου, εγώ θα το μετατρέψω σε εκτίμησε τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Στην Κυπριακή Διάλεκτο θα μπορούσε η προστακτική να είναι εκτίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εκ, Α εκτιμήσουμε αν είναι επικίνδυνη ή ακίνδυνη. Χρειάζεται να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα όχι μόνο από την ορατή κακοποίηση, αλλά και από την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Ψυχική κακοποίηση είναι αδιόρατη, αλλά αφήνει σημάδια, αφήνει ουλές και αφήνει δυσλειτουργικότητες και ψυχικές και σωματικές. Και με ρώτησε κάποιο χρήστη του Twitter με ψευδόνυμο. «Θέκλα, κλαεδράζει κάπου όλα αυτά που λε για το ότι ένα τοξικό και στους γονέα μπορεί να σου προκαλέσει αυτό άνωσα και καρκίνο. Ναι, έχω βρει, λέει. Θα ε, σα το διαβάσω ακριβώ πώ το έγραψε. Είναι ένα χρήστη χωρί ονοματεπώνυμο, γι' αυτό λέω κάποιο χρήστη μου έγραψε. Υπάρχει στη βιβλιογραφία σύνδεση ανάπτυξη καρκίνου ή αυτοάνωσου από επαφέ έστω low contact με άρχισε στο θέκλα. Για τα αυτοάνωσα βρήκα συνδέσει στη βιβλιογραφία για τον καρκίνο study suggests. Γιατί βρήκε στη βιβλιογραφία συνδέσει μεταξύ τοξικών σχέσεων και ανάπτυξη αυτοάνωσων, αλλά για τον καρκίνο ότι μία μελέτη εισηγείται. Και απάντησα σε αυτό το χρήστη. Η ψυχολογία η υγεία συνδέει τα psychological stressors με την ανάπτυξη των ασθενειών αυτών. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για τον κάθε ασθενή πώ επέτρεσε ο κάθε παράγοντα, όπως και για την ίασή του. Όπω και για την ίασή του. Μάλιστα. Σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που όπως είπα και προηγουμένως αυτά τα ζητήματα στη ψυχολογία και στη ψυχοθεραπεία είναι καινούργια ζητήματα και τώρα αρχίσαμε να τα κατανοούμε και αρχίσαμε να τα ερευνούμε κιόλα, όχι εμεί, οι, οι πειραματικοί ψυχολογοί, οι πειραματικοί ψυχιατροί κτλ. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την έρευνα, οι ακαδημαϊκοί και οι κλινικοί που ασχολούνται με την έρευνα. Οπότε δεν δεν μπορούμε να πούμε υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη μελέτη που λέει ότι αν είσαι low contact με έναν άρχισο σίγουρα θα αναπτύξει καρκίνο ή σίγουρα θα αναπτύξει αυτό νόσημα. Αυτό που ξέρουμε όμω είναι ότι όταν δεχόμαστε τοξικότητα, από πουδήποτε και αν δεχόμαστε τοξικότητα, αυτή επιδρά αρνητικά στη ψυχική και σωματική μα υγεία. Εντάξει, το είχα κάνει λίγο φωναχτό το tweet, επειδή είναι πολύ λίγοι χαρακτήρες, 140 χαρακτήρε μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα tweet. Έτσι προσπάθησα να τα γράψω μαζεμένα και ίσω φάνηκε πολύ έντονο. Αλλά ναι, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μα και του ανθρώπου για του οποίου φέρουμε ευθύνη από την όποια τοξικότητα. Εύχομαι να το επιτύχουμε. Με πολύ αγάπη. Και αγωνιστικού χαιρετισμού.